Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Άνοδος των κρουσμάτων κορονοϊού στην χώρα μας, αυξημένα τα κρούσματα και στην Αχαΐα. Το γεγονός είναι αναμενόμενο, λένε οι ειδικοί. Σήμερα ανακοινώθηκαν 842 στη χώρα, 29 στην Αχαΐα. Η κινητικότητα προβληματίζει και μάλιστα προβληματίζει περισσότερο με φόντο το άνοιγμα των σχολείων την ερχόμενη Δευτέρα, 1η Φεβρουαρίου. Πάμε στον συνάδελφο Γιώργο Ηλιόπουλο. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Εύη. Προβληματίζουν λοιπόν τα κρούσματα στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. 29 ανακοινώθηκαν σήμερα. Είναι μεγάλος ο αριθμός των κρούσματων. Βλέπουμε σταδιακά μία αύξηση των κρούσματων το τελευταίο διάστημα. 29 σήμερα, 19 χθες, 4 προχθές. Βλέπουμε λοιπόν μια ολοένα και αυξητική εικόνα. Κάτι βέβαια το οποίο ήταν αναμενόμενο λόγω της αύξησης της κινητικότητας, μιας και άνοιξε η αγορά. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι το ζητούμενο που θα καταλήξουμε, δηλαδή σε τι αριθμό κρουσμάτων ημερησίως θα φτάσουμε. Θα οδηγηθούμε όπως στο προηγούμενο μεγάλο κύμα στα 50 κρούσματα την ημέρα. Είχε δώσει τέτοια κρούσματα και η Αχαΐα, να το τονίσουμε αυτό. Βεβαίως. Σε κάθε περίπτωση βέβαια θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητη τήρηση των μέτρων, διότι αυτή η εικόνα δεν είναι καθόλου καλή για τα δεδομένα της Αχαΐας. Είμαστε ήδη στο πορτοκαλί, αν θυμηθούμε και την παλιά διάκριση των περιφερειών. Στο πορτοκαλί λοιπόν είναι η Αχαΐα βάσει τα δεδομένα τα επιδημιολογικά. Θα πρέπει λοιπόν από εδώ και πέρα να υπάρχει μεγάλη προσοχή. Να δούμε βέβαια και το επόμενο διάστημα ποια θα είναι τα κρούσματα στην περιοχή μας. Πάντως το γεγονός ότι είμαστε πάνω από το 20-25 την ημέρα δεν είναι και ενθαρρυντικό. Πρέπει να προκαλεί ανησυχία και πρέπει να κάνει όλους τους πολίτες ιδιαίτερα προσεκτικούς λόγω και των καιρικών συνθήκων που επικρατούν. Και έχουμε δύο μήνες ακόμη χειμώνα. Έχουμε ακόμα δύο μήνες χειμώνα. Ήδη ο χειμώνας έχει δείξει τα δόντια του, όπως λέμε. Έχουμε ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και οι συνθήκες αυτές οι οποίες επικρατούν, να τονίσουμε ότι ευνοούν τη διασπορά του κορονοϊού. Δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ίδιοι λοιμοξιολόγοι, οι οποίοι και φοβούνται. Και ξεχνάμε και τη μετάλλαξη και τις μεταλλάξεις. Ακριβώς, ήδη η μετάλλαξη έχει κάνει. Προβληματίζουν ιδιαίτερα. Ήδη η μετάλλαξη έχει κάνει την εμφάνισή της στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν ξέρουμε στην περιοχή τη δική μας αν θα έχει καταγραφεί τέτοιο περιστατικό μετάλλαξης του νέου κορονοϊού. Ακόμα δεν έχει εντοπιστεί. Αυτό είναι το αισιόδοξο σενάριο. Να δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, δεδομένου ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι να υποχωρήσουν οι χαμηλές θερμοκρασίες. Και έχουμε και κρούσματα, επίσης νέα κρούσματα, σε δύο σχολεία της Πάτρας, Γιώργο. Έχουμε κρούσματα σε σχολεία της Πάτρας, συγκεκριμένα στο 57ο Δημοτικό Σχολείο στην Οδό Κύπρου. Σήμερα λοιπόν το πρωί ειδοποιήθηκαν οι γονείς ότι δεν θα έπρεπε να στείλουν τα παιδιά τους στις 8 το πρωί όπως έκαναν κάθε μέρα, αλλά στις 9, διότι βρέθηκε κρούσμα κορονοϊού σε μαθητή συγκεκριμένου τμήματος και ο λόγος που παρατάθηκε κατά μία ώρα η αύξηση των μαθητών ήταν ότι έπρεπε εκείνη την ώρα, 8 με 9, να γίνει απολύμανση στους χώρους. Βέβαια όταν το πληροφορήθηκαν αυτό οι γονείς δεν έμειναν ικανοποιημένοι, διότι ήθελαν να κλείσει το τμήμα για 14 ημέρες. Το τμήμα είχε αποφασιστεί να μην κλείσει τελικά για 14 ημέρες. Έχει ειδοποιηθεί ο ΕΟΔΗ. Από εκεί και πέρα αναμένεται να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα σε σχέση με την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου κρούσματος στο συγκεκριμένο σχολείο. Και βέβαια κρούσμα είχαμε και στο 10ο Δημοτικό πριν από μερικές ημέρες αυτό, συγκεκριμένα σε μαθητή. Εκεί ειδοποιήθηκε από την πλευρά του και ο Δήμος, ο οποίος προχώρησε σε απολύμανση. Βέβαια είναι συγκεκριμένα τα πρωτόκολλα τα οποία ακολουθούνται με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. Για το πότε θα κλείνει ένα τμήμα. Για το πότε θα κλείνει ένα τμήμα, πότε δεν θα κλείνει. Ή όλο το σχολείο. Ναι, ναι. Υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Άλλοτε κλείνουν, άλλοτε δεν κλείνουν, ανάλογα με το είδος του περιστατικού, ανάλογα με το βαθμό διασποράς. Αυτά σταθμίζονται και δίνονται και λαμβάνονται οι ανάλογες αποφάσεις. Τώρα, Γιώργο, χαλαρώνουν τα μέτρα. Χαλαρώνουν ή για κάποιους δεν χαλαρώνουν και κάποιους άλλους αυξάνονται τα μέτρα. Έχουμε συναθλήσεις έως 100 άτομα. Πράγματι έχει βγει απόφαση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με την οποία από σήμερα μέχρι την 1η Φεβρουαρίου επιτρέπονται συναθλήσεις έως 100 άτομα. Αυτό έχει διπλή αναγνώση για κάποιους. Κάποιοι λένε ότι απαγορεύονται οι συναθλήσεις άνω των 100 ατόμων, άλλοι λένε ότι επιτρέπονται, ότι χαλαρώνουν τα μέτρα, ότι έχουμε επί της ουσίας το πράσινο φως, δίνεται το πράσινο φως για συναθλήσεις μέχρι 100 άτομα.
Η ουσία είναι τι λέει το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας, το οποίο ξεκαθαρίζει ότι ουσιαστικά έπρεπε να γίνει μια τυπική επικύρωση της απόφασης που έχουν λάβει οι λοιμοξιολόγοι, σύμφωνα με την οποία επιτρέπονται συναθρήσεις μέχρι 100 άτομα. Αυτή είναι η εισήγηση των λοιμοξιολόγων. Γι' αυτό το λόγο έβγαλε και ανακοίνωση και η ελληνική αστυνομία, όπου ξεκαθαρίζει ότι επιτρέπονται συναθρήσεις μέχρι και 100 άτομα. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση δεν αφορά. Αλλά όμως ο αριθμός 100 είναι πολύ μεγάλος. Είναι μεγάλος ο αριθμός, αυτό προκαλεί αίσθηση. Mm-hmm. Δεν αφορά, να τονίσουμε, Έφη, τα εμπορικά καταστήματα και την κινητικότητα στους δρόμους. Ξεκαθαρίζεται αυτό. Ότι αφορά συγκέντρωση σε ένα συγκεκριμένο χώρο 100 ατόμων ταυτόχρονα με συγκεκριμένο λόγο, συγκεκριμένο κίνητρο. Φαίνεται λοιπόν ότι πάμε, όπως όλα δείχνουν, μια πρώτη ανάγνωση που γίνεται είναι ότι υπάρχει μια άρση ουσιαστικά της αυστηρότητας των μέτρων, 100 άτομα σε ανασυγκέντρωση, λαμβάνοντας υπόψη και το ότι είχε ακολουθήσει το περασμένο Νοέμβριο, που είχαν απαγορευτεί πλήρως οι συγκεντρώσεις λόγω του δεύτερου κύματος, το οποίο ήταν σε εξέλιξη. Φαίνεται ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα επιτρέπουν τη συγκέντρωση 100 ατόμων. Μάλιστα. Σε έναν υπαίθριο χώρο. Θα δούμε λοιπόν, πώς θα εξελιχθούν αυτά τα μέτρα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας, Γιώργο. Το ότι η καθημερινότητά μας έχει αλλάξει λόγω κορονοϊού είναι δεδομένο. Δυστυχώς όμως ο φόβος αυξάνεται και μετά την αύξηση των κρουσμάτων του μεταλλαγμένου ιού. Η υγεία προφανώς και προέχει και πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προστασίας. Όμως η κατάσταση έχει αρχίσει να κουράζει, όπως αναφέρουν οι πολίτες. Πάντως, όπως ανέφερε σήμερα ο Πρωθυπουργός, στις αρχές του καλοκαιριού θα επιστρέψουμε σε μερική κανονικότητα. Τεράστια η κόπωση των πολιτών από τα μέτρα κατά του κορονοϊού, μάλιστα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ξεπερνά το 60%. Φόβος, αβεβαιότητα και αγωνία για το μέλλον είναι τα συναισθήματα που κυριαρχούν. Κάθε μέρα τα δεδομένα αλλάζουν βάσει της εικόνας των κρουσμάτων. Δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε τίποτε, λένε χαρακτηριστικά. Εγώ τη βιώνω, δεν στενοχωριέμαι πολύ. Βέβαια, παίρνω όλα τα μέτρα που πρέπει να πάρω και προχωράω. Τώρα, αν είναι να γίνει κάτι, γίνεται, αλλά όπως βλέπετε φοράω τη μάσκα μου, έτσι, και πάω στις δουλειές μου. Βέβαια μας έχει κουράσει, λογικό δεν είναι. Έχουμε χάσει τη ζωή μας, τις συνήθειές μας, τις χαρές μας, τις επικοινωνίες μας, χοροδίες, πηγαίναμε και τραγουδάγαμε και μας δίνανε χαρά. Όλα αυτά έχουν χαθεί, αλλά τι να κάνουμε, ζούμε κι εμείς αυτό. Άλλες γενιές έζησαν χειρότερα, πολέμους και καταστροφές. Εμείς μέχρι τώρα καλά πήγαμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, είναι πολύ κουραστικό πια, με τόσους μήνες κλεισμένοι μέσα, χωρίς εστίαση, χωρίς να μπορούμε ελεύθερα να κυκλοφορήσουμε μετά τις 9 το βράδυ, να αγκαλιαστούμε, να φιληθούμε, να δούμε τους αγαπημένους μας ανθρώπους, να βρεθούμε με τους φίλους μας, να περνάμε ωραία, εντάξει. Όλους βασικά μας έχει αλλάξει, την καθημερινότητα, τη ζωή, είναι δύσκολα τα πράγματα. Τώρα θα δούμε που θα πάει αυτή η κατάσταση. Πραγματικά είναι δύσκολα. Έντονη ανησυχία και για την οικονομία. Επιχειρήσεις κλειστές, ελεύθεροι επαγγελματίες στον αέρα και υπάλληλοι σε αναστολή. Μας έχει καταστρέψει. Εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, έχω καταστραφεί. Είναι κλειστή η επιχείρησή μου. Αποζημίωση δεν έχω πάρει καμία ούτε ένα ευρώ. Όλο συζητάει η κυβέρνηση, θα, ναι, εντάξει. Αποτέλεσμα, δεν βλέπω φως. Γιατί όσο νούπο, θα μας ξανακλείσουνε. Για μένα θα συνεχιστεί το κλείσιμό μου και για τον άλλον τον κόσμο λίγο μια ανάσα τους άφησε και πολύ καλά έκανε βέβαια. Από εκεί και πέρα η καταστροφή η ολέθρη. Στο μεταξύ, την απαγόρευση των δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων αποφάσισε ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας. Από σήμερα έως και την 1η Φεβρουαρίου, βάσει αυτής της απόφασης, απαγορεύονται από τις 6 ώρα σήμερα το πρωί έως και τις 6 της 1ης Φεβρουαρίου σε όλη την επικράτεια όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις, στις οποίες συμμετέχουν περισσότερα από 100 άτομα. Λοιπόν, να πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Χαράλα Μπομπονάνο, είναι μαζί μας. Κύριε Μπονάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Καρίνια. Αυξημένη κινητικότητα, αυξημένα κρούσματα στην περιοχή της Αχαΐας. Ναι, έχουμε μία σταθερότητα, θα έλεγα, τις τελευταίες 10 μέρες. Καταγράφουμε ένα διψήφιο νούμερο, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Αν εξαιρέσετε μία μέρα μόνο, στην οποία δεν γίνονται και πολλά τεστ. Τις υπόλοιπες μέρες ήταν διψήφιο το νούμερο και μάλιστα σταθερά αυξανόμενο.
Αυτό δείχνει ότι είμαστε σε μια εύθραυστη ισορροπία, η οποία όσο και καλούς δείκτες επιδημιολογικούς να έχει για την περιφερειακή μας ενότητα μέχρι τώρα, μπορεί εύκολα να ανατραπεί. Και θα ανατραπεί εάν δεν δείξουμε την ανάλογη σοβαρότητα και την ανάλογη σύνεση. Έχουμε με θυσίες κατακτήσει το άνοιγμα της αγοράς, έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ, έχουμε πει από την αρχή ότι είναι ένας μαραθώνιος, δεν είναι ένα sprint, που σημαίνει ότι πρέπει να αντέξουμε. Λογικά βρισκόμαστε στα τελευταία μέτρα αυτού του μαραθωνίου, με την έννοια, ελπίζω δηλαδή, ότι οι εμβολιασμοί θα συνεχιστούν σταθερά αυξανόμενοι, πολλαπλασιαζόμενοι. Φαντάζομαι τα εμβόλια να μπορέσει να τα έχει η χώρα μας στον αριθμό που πρέπει, ώστε να γίνει μαζικός εμβολιασμός, γιατί μέχρι τώρα δεν υπάρχει μαζικός εμβολιασμός, μην κοροϊδευόμαστε, τα νούμερα αυτά δεν μπορούν να μας πείσουν για ένα μαζικό εμβολιασμό. Υπάρχει ένας εμβολιασμός ο οποίος πρέπει να αυξηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, να πολλαπλασιαστεί, ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ένα τείχος ανοσίας το οποίο θα μας προστατεύσει και θα εξαφανίσει τελικά τον κορονοϊό. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και η δυσκολότερη ίσως συγκυρία είναι, η κυρία Καρούνια, ότι έχουμε τη μεγάλη γιορτή της πόλης αυτή την εποχή. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Έκανε και μια παρέμβαση και ο κύριος Γόγος σήμερα, λέγοντάς μας ότι θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα το καρναβάλι. Ναι. Ακριβώς και πρέπει να τον ακούμε πολύ προσεκτικά και να διαβάζουμε και πίσω από τις γραμμές τι εννοεί. Θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος με σύνεση που όρημα λέει τη γνώμη του και φυσικά έχει την επιστημονική εκείνη γνώση, ώστε να δείχνουμε τον ανάλογο σεβασμό, και λέει πολύ ξεκάθαρα ότι δεν μπορούμε καρναβαλική αδεία, να το πω και έτσι, να παραβιάσουμε το πρωτόκολλο το υγειονομικό, να κάνουμε κινήσεις τέτοιες οι οποίες θα μας θέσουν σε κίνδυνο όλους μας. Διότι μην ξεχνάτε, κυρία Καρούνια, έχουμε και την άλλη συγκυρία, ότι ήδη στη χώρα μας έχει ανιχνευτεί ο μεταλλαγμένος ιός, που έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, 58 κρούσματα πανελλαδικά. Στην Αχαΐα ακόμα όχι μέχρι τώρα, από ό,τι φαίνεται, αλλά είναι νομίζω θέμα χρόνου. Συνεπώς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Όλοι μας ζούμε δύσκολες στιγμές, ο καθένας ανάλογα πώς μπορεί να τις αφομοιώσει, πώς να μπορεί να αντιδράσει, θέλω να πω, συναισθηματικά. Το να είσαι αποκομμένος από τα συνηθισμένα που έχεις χρόνια τώρα μάθει στη ζωή σου, δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να αντέξουμε, δεν υπάρχει άλλη λύση. Και φυσικά πρέπει συνειδητοποιημένα να προσέλθουμε στους χώρους του εμβολιασμού, που επαναλαμβάνω ότι είναι ευθύνη της πολιτείας να πολλαπλασιάσει τον αριθμό των ατόμων που θα εμβολιαστούν. Εμείς από την πλευρά μας, σαν περιφερειακή ενότητα, σαν περιφερειακή αρχή, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, προσπαθώντας είτε με διάφορες καμπάνιες, είτε με μερίδες για τον εμβολιασμό, για τις επαφείς ομάδες, είτε με την ίδια την προσωπική μας παρουσία στο κέντρο. Θα μας δείτε και αυτές τις ημέρες μαζί με τους επόπτες δημόσιας υγείας, να προσπαθήσουμε να υποπτεύσουμε, να πείσουμε τους συμπολίτες μας για την εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων. Πιστεύετε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε τρίτο lockdown, κύριε Μπονάνο? Πιστεύω ότι είναι μια δύσκολη συγκυρία με όλους αυτούς τους λόγους που σας ανέφερα, διότι μην ξεχνάμε ότι Δευτέρα αρχίζουν και και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συνεπώς θα είναι άλλος ένας επιβαρυντικός παράγοντας. Εκείνο που διαπιστώνεις όταν κινείσαι στην πόλη είναι ότι υπάρχει μια κινητικότητα απίστευτη, διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα, μια συνεχής κίνηση, η οποία πάντα, όταν είχα ρωτήσει και τον αστυνομικό διευθυντή που προσπαθεί να, με τον καλύτερο τρόπο να κάνει τη δουλειά του, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, ένας υπεύθυνος άνθρωπος, μου εξηγεί ξεκάθαρα ότι όλοι αυτοί οι οποίοι κινούνται έχουν και ένα χαρτί. Είναι το δίωρο, είναι τα καταστήματα, είναι τα σχολεία. Υπάρχει αυτή η κινητικότητα, την οποία όμως πρέπει από μόνοι μας να την ελέγξουμε, να μην έχουμε τις άσκοπες λεγόμενες μετακινήσεις. Άρα, εάν δούμε όλο αυτό το puzzle που έχουμε συνθέσει, δεν αποκλείω τίποτα. Η ανατροπή μπορεί να γίνει από στιγμή σε στιγμή. Σκεφτείτε μόνο το εξής, δύο πράγματα θα σας πω στην περιοχή μας που είναι χαρακτηριστικά. Ξαφνικά σε μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στα Καλάβρητα είχαμε από ένα ατύχημα που έγινε 37 περιστατικά ξαφνικά. Σε νοσηλευτικό ίδρυμα μεγάλο είχαμε 12-14 κρούσματα.
Άρα μπορεί από μια συρροή η οποία θα ξεκινήσει και από κάποιο ατύχημα, από κάποια πρόσεκτη συμπεριφορά, από μάλιστα, κάποια ανεύθυνη παρουσία, να εξελιχθεί σε μια αλυσίδα μετάδοσης η οποία θα έχει συνέπειες για όλους μας. Άρα λοιπόν γι' αυτό λέτε ότι όλα μπορούν να ανατραπούν από στιγμή σε στιγμή και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Είναι ανοιχτά και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτή την έκκληση κάνω, κυρία Καρούνια, να τηρήσουμε τα μέτρα ατομικής προστασίας, την απόσταση, τη μάσκα, τα αντισηπτικά μας, όλα αυτά που έχουμε πει. Να σε ευχαριστήσω, κύριε Μπονάνο. Να είστε καλά, κύριε Καρούνια. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Έτσι έχουν λοιπόν τα πράγματα. Βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη φάση. Αυξημένη στο μεταξύ ζήτηση για την κολχικίνη και στα φαρμακεία της Πάτρας μετά την ανακοίνωση ότι πήρε έγκριση στην Ελλάδα για την θεραπεία του κορονοϊού. Χθες αλλά και σήμερα, κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι ζητούσαν από τους φαρμακοποιούς το σκεύασμα, το οποίο αφενός μεν είναι σε έλλειψη και αφετέρου χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή. Τι ήταν να ακούσουν για την κολχικίνη οι ασφαλισμένοι, πήγαν αμέσως στα φαρμακεία για να την αγοράσουν. Η αλήθεια είναι ότι από την ώρα που μαθεύτηκε αυτό, ότι μπορεί ενδεχομένως η κολχικίνη, σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, να βοηθήσει λίγο στη μεταδοτικότητα του COVID-19 του ιού, υπάρχει ένα ενδιαφέρον, έρχεται ο κόσμος στο φαρμακείο, ρωτάει αν μπορεί να το αγοράσει, αν μπορεί να το προμηθευτεί. Σε γενικές γραμμές αυτά. Είναι αλήθεια, είχαμε μια τεράστια ζήτηση στην κολχικίνη. Μερικοί άνθρωποι ήθελαν απλά να ρωτήσουν πώς μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και πότε. Άλλοι ήθελαν να το αγοράσουν χωρίς να ξέρουν καν πώς θα το κάνουν αυτό. Τους εξηγούσαμε ότι πρέπει καλά, καταρχήν άλλαξε η νομοθεσία από προχθές. Δίνεται μόνο με ιατρική συνταγή. Αλλά πέρα από αυτό, είναι ένα ισχυρό, είναι ουσιαστικά ένα φυτό που η κολχικίνη ανήκει στην κατηγορία του κρόκου. Είναι ένα ισχυρό δηλητήριο στην πραγματικότητα. Έχει θεαματική δράση στη μείωση της διαίρεσης των κυττάρων και δίνεται στην ουρική αρθρίτιδα, αλλά σε μεγάλες δόσεις ή σε όχι σωστή χρήση μπορεί να είναι και τοξικό, οπότε είναι και επικίνδυνο. Το γνωστό και φθηνό φάρμακο άρχισε να χρησιμοποιείται και στην Ελλάδα κατά του κορονοϊού, με την ελπίδα ότι θα μειώσει τις διασωληνώσεις και τους θανάτους. Ωστόσο, ένας μετά τον άλλον, οι ειδικοί κάνουν συστάσεις να μην προμηθεύονται οι πολίτες μόνοι τους από το φαρμακείο την κολχικίνη. Σύμφωνα με κάποιες μελέτες που προφανώς έχετε ακούσει κι εσείς, έχουμε δει κι εμείς, ότι μπλοκάρει λίγο τη μεταδοτικότητα του ιού. Βέβαια, η κολχικίνη, κατά την άποψή μου, είναι τελείως διαφορετικό φάρμακο. Ουσιαστικά συστήνεται από τους γιατρούς για την ουρική αρθρίτιδα. Τώρα δεν ξέρω, βέβαια, οι επιστήμονες ξέρουν καλύτερα πώς μπορεί να γίνει όλο αυτό και ποιος είναι ο μηχανισμός δράσης του φαρμάκου του συγκεκριμένου. Απλά να ξέρει ο κόσμος ότι πλέον το συγκεκριμένο φάρμακο εμείς δεν μπορούμε να το χορηγήσουμε χωρίς ιατρική συνταγή, που σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με την ιατρική του συνταγή για το λόγο που, το θεραπευτικό λόγο που τους έχει εγκρίνει ο θεράπων γιατρός τους, και μετά να έρθουν στο φαρμακείο. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, τι εύχεται να νοσήσει από κορονοϊό για να έχει την κολχικίνη να τη χρησιμοποιήσει? Είναι λίγο παράλογο. Σε πολλά φαρμακεία, μάλιστα, υπάρχει έλλειψη του σκευάσματος πριν γίνει γνωστό ότι μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά κατά του κορονοϊού. Υπάρχουν μεμονωμένα κομμάτια τα οποία έρχονται, θα έλεγα, με το σταγονόμετρο στο φαρμακείο. Τα δούμε ανάλογα με τη ζήτηση. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Το Υπουργείο Υγείας σημείωσε πως η κολχικίνη θα χορηγείται υπό τη μορφή χαπιού μετά από ιατρική εκτίμηση και συνταγογράφηση και φυσικά έπειτα από θετικό μοριακό τεστ. Οι επαγγελματίες της εστίασης ανακοίνωσαν σειρά κινητοποιήσεων, καθώς, όπως υποστηρίζουν, σήμερα δόθηκε η χαριστική βολή στον κλάδο και πλέον τίθεται σοβαρό θέμα επιβίωσης. Με αυτήν τη δήλωση, ο Σκιανά διαμαρτύρεται για το ύψος της επιστρεπτέας προκαταβολής. Τι ακριβώς συμβαίνει? Πάμε, Γιώργο. Έφυγε ο λόγος για τον οποίο αντιδρά ο Σκιανά και άλλοι παραγωγικοί φορείς είναι ότι ουσιαστικά από την επιστρεπτέα προκαταβολή 5, μία στις δύο επιχειρήσεις απορρίπτεται. Και αυτό σε παρούσα συγκυρία είναι η χαριστική βολή για όλους τους κλάδους, ειδικά για τον κλάδο, για τον κλάδο των καταστηματαρχών εστίασης, λόγω του ότι είναι 84 ημέρες ουσιαστικά σε αναστολή λειτουργίας, δεν έχουν κανένα εισόδημα, τα ενίκια τρέχουν και τα υπόλοιπα έξοδα προς το κράτος, δεν έχει υπάρξει καμία αναστολή. Οπότε εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους για το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική ενίσχυση. Αύριο λοιπόν το πρωί, στις 10 το πρωί,
καταστηματάρχης εστίασης, αλλά και ο Εμπορικός Σύλλογος και ο ΣΚΕΑΝ και ο ΕΒΕΣΝΑ, θα κάνουν παράσταση διαμαρτυρίας στο γραφείο της αποκεντρωμένης διοίκησης, ζητώντας να δοθεί ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξει καλύτερη χρηματοδότηση όλων των επιχειρήσεων. Και αυτό γιατί ειδικά αυτοί περίμεναν μια γενναία χρηματοδότηση από το κράτος μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής 5. Είχε δοθεί επίσης η διαβεβαίωση ότι θα διευρυνόταν ο κύκλος όσων θα μπορούσαν να ενταχθούν στην επιστρεπτέα προκαταβολή 5. Δεν έγινε όμως κάτι τέτοιο. Τα νέα τα οποία λαμβάνουν είναι ιδιαίτερα δυσάρεστα. Μία λοιπόν στις δύο επιχειρήσεις απορρίπτεται και ήταν ένα εργαλείο το οποίο Άνιστε. Το είχε ανάγκη ειδικά αυτός ο κλάδος. Να τονίσουμε ότι είχαν δοθεί κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία και από την περιφέρεια. Την περασμένη εβδομάδα μιλάγαμε για τα 30 εκατομμύρια τα οποία είχε δώσει η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος στην τοπική οικονομία. Ωστόσο, αρκετοί κλάδοι και από την εστίαση αλλά και κυρίως από τον εμπορικό κόσμο έμειναν εκτός. Δηλαδή, αρκετά εμπορικά καταστήματα είχαν σε συγκεκριμένη περίπτωση παράπονα, να το πούμε τροποντινά, επειδή δεν είχαν ενταχθεί στις συγκεκριμένες ενισχύσεις. Βγαίνει λοιπόν τώρα η επιστρεπτέα προκαταβολή 5 και τα μηνύματα τα οποία παίρνουν είναι αποκαρδιωτικά. Δηλαδή, ουσιαστικά, ένα στους δύο ουσιαστικά μένει εκτός. Καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό σε αυτή την χρονική στιγμή, όπου ειδικά η εστίαση είναι κλειστή, όλοι οι άλλοι κλάδοι είναι ανοιχτοί, έστω και με τις απώλειες στα έσοδα τις οποίες έχουν. Αλλά ειδικά η εστίαση αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης και, όπως έχουμε τονίσει, μία στις τρεις επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο κινδυνεύει με λουκέτο. Δεν είναι στατιστική η οποία βγαίνει αυθαίρετα, είναι στοιχεία τα οποία και ο ίδιος ο ΣΚΕΑΝΑ έχει και οι ίδιες οι προσλαμβάνουσες και τα μηνύματα τα οποία εκπέμπονται προς τον σύλλογο αυτό συγκλίνουν στο ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην εστίαση. Και μια ξέρουμε... επιχείρηση μόνο έξοδα έχει. Μόνο έξοδα έχει και ήταν ο κλάδος ο οποίος ούτε πήρε μια ανάσα, να πούμε, την περίοδο των Χριστουγέννων όπως άλλοι κλάδοι. Έστω και τα εμπορικά καταστήματα είχαν τη δυνατότητα με το click away να κάνουν έναν υποτυπώδη τζίρο, έτσι. Όχι ότι κάτι έγινε, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 84 μέρες κλειστός και θα υπάρξει και συνέχεια όπως όλα δείχνουν. Τα πρώτα μηνύματα λένε ότι ίσως αρχές Μαρτίου υπάρξει, δοθεί το πράσινο φως, όμως όλα αυτά είναι πολύ πολύ νωρίς να τα συζητάμε, Εύη, διότι έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο. Υπάρχει πιθανότητα, κάτι που το απευχόμαστε, υπάρχει πιθανότητα για το τρίτο κύμα κορονοϊού και τότε δεν θα μπορούμε να μιλάμε με αυτές τις συνθήκες και με αυτούς τους όρους, Εύη. Αυτό, σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Θα δούμε λοιπόν αύριο η κινητοποίηση των επαγγελματιών στην αποκεντρωμένη διοίκηση, Γιώργο. Και βέβαια μιλούν και για άλλες κινητοποίησεις, για σειρά κινητοποίησεων. Αύριο θα είναι η αρχή. Πάμε όμως αμέσως σε ένα άλλο θέμα τώρα. Είπαμε ότι η κακοκαιρία πλήττει την χώρα. Από σήμερα ξεκινάει η φιλοξενία στέγων στο Δημοτικό Υπνοτήριο, καθώς αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας. Είναι μια πρωτοβουλία που κατά καιρούς λαμβάνει ο Δήμος Πατρέων, ώστε να φιλοξενεί στο υπνοτήριο που βρίσκεται στην οδό Μπουκαούρου 100 και Γούναρη αστέγους. Ήδη μια ομάδα η οποία οργώνει το κέντρο της πόλης προσπαθεί να βρει κάποιους αστέγους, να τους δώσει το μήνυμα και να τους μεταφέρει με κάποιο βανάκι στο συγκεκριμένο υπνοτήριο, όπου θα παραμείνουν από το βράδυ, από τις 7 σήμερα το βράδυ μέχρι τις 9 το πρωί. Το πρωί δυστυχώς θα πρέπει να εγκαταλείψουν το χώρο και να επιστρέψουν και πάλι το επόμενο βράδυ. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί μέχρι και την Πέμπτη. Μέχρι τότε αναμένεται να είναι άστατος ο καιρός και να έχουμε βέβαια, τόσο χαμηλές. Βέβαια, αυτό που δεν έχουμε καταλάβει, Γιώργο, είναι γιατί πρέπει να φύγουν στις 9 το πρωί και να επιστρέψουν. Είναι ένα ερώτημα αυτό, έτσι. Γιατί και κατά τη διάρκεια της ημέρας οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές. Είναι ένα ερώτημα. Αυτοί οι άνθρωποι έξω θα μείνουν. Είναι ένα ερώτημα αυτό, Εύη, δεδομένου ότι δεν τους δίνεται δυνατότητα να πάνε σε ένα ασφαλέστερο σημείο. Φεύγουν δηλαδή από το υπνοτήριο και, για να πάνε και κυκλοφορούν στον δρόμο.
Και πάνε στο παγκάκι. Θα πρέπει κάτι να γίνει σε αυτό. Θα πρέπει να το σκεφτεί ίσως ο Δήμος τη δυνατότητα να παρατείνει τις ώρες παραμονής στο συγκεκριμένο χώρο. Ενδεχομένως μια πρώτη εξήγηση. Γιατί πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Ενδεχομένως μια πρώτη εξήγηση είναι ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν από το σημείο για να γίνει απολύμανση. Αλλά θα μπορούσε να είναι σε έναν άλλο χώρο. Να είναι σε ένα μεγαλύτερο χώρο και να υπάρξουν και να υπάρξει περαιτέρω δυνατότητα να παραμείνουν στο συμπλωτήριο. Η ουσία όμως, Έφη, είναι ότι θα πρέπει να υπάρξουν και οι δομές εκείνες να αντιμετωπιστεί ριζικά το θέμα των αστέγων στην Πάτρα και όχι αποσπασματικά κάποιες μέρες του χρόνου ο Δήμος ανοίγει όταν το συμπλωτήριο. Όταν κάνει πολύ κρύο. Όταν κάνει πολύ κρύο. Μάλιστα, πληροφορούμαστε, Έφη, ότι δεν υπάρχει και μεγάλη ανταπόκριση σε αυτό. Ήταν ένα οξύμορο το οποίο είχε αντιμετωπιστεί το προηγούμενο διάστημα. Ότι παρότι ο Δήμος είχε ανοίξει το υπνοτήριο, δεν υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση στο να πάνε πολλοί άστεγοι στο συγκεκριμένο χώρο. Ενδεχομένως να μην είχε δοθεί το μήνυμα, να μην ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα, ότι υπάρχει τέτοιο μέρος. Ότι μπορούν να φιλοξενηθούν, να κοιμηθούν. Ίσως τότε να μην ήταν ξεκάθαρο ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Τώρα πλέον έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Υπάρχει πάντως μια σχετική ανταπόκριση καλύτερη. Μάλιστα. Από το προηγούμενο διάστημα. Και επειδή μιλάμε για κακοκαιρία, κυρίες και κύριοι, η κακοκαιρία χτύπησε το Αγρίνιο. Μάλιστα, ο νομός είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή θα κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πάμε στη συνάδελφο Μαρία Σταθοπούλου. Μαρία, καλησπέρα. Μαρία. Η Μαρία Σταθοπούλου είναι στη γραμμή. Πάμε σε μια μικρή διακοπή, κυρίες και κύριοι, και θα επανέλθουμε. Στην επιχειρηματικότητα πάμε ένα βήμα μπροστά. Κόντρα στις δυσκολίες, προετοιμαζόμαστε για το μέλλον. Το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας στηρίζει τώρα ενεργά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Αχαΐας, της Ετωλοακαρνανίας και της Ηλίας, στους τομείς της μεταποίησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Επιχειρηματικότητα και επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020. Τώρα υλοποιούνται 66 έργα συνολικού προϋπολογισμού 16,4 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στις επιχειρήσεις. Υλοποιούνται 221 επενδυτικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 64,4 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αξιολόγηση είναι 8.135 προτάσεις για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Τώρα είναι ενεργές δύο προσκλήσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών της Δυτικής Ελλάδας με δημόσια δαπάνη 3,9 εκατομμυρίων ευρώ και τη σύγχρονη μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα με δημόσια δαπάνη πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων στήριξης επιχειρηματικότητας ξεπερνά τα 94 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ήδη έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται 287 έργα. Μάθετε περισσότερα στο www.dytikiellada.gr. Διεκδικήστε τη στήριξη της επιχειρηματικής ιδέας από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020. Οι δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Είπαμε ότι η κακοκαιρία χτύπησε το Αγρίνιο. Πάμε στην Μαρία Σταθοπούλου να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Μαρία. Καλησπέρα, Έφη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα. Όπως είπες και εσύ πριν, Έφη, κατατέθηκε αίτημα από τον Δήμο του Αγρινίου ώστε να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η κακοκαιρία στην περιοχή ήταν σφοδρότατη, με το οδικό δίκτυο να έχει κλείσει ακόμα και μέχρι αυτή την ώρα σε πολλά σημεία. Κύριο χαρακτηριστικό ήταν η επιώρες έντονη βροχόπτωση, η οποία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα ακόμα και μέσα στο Αγρίνιο, αφού θέλω να σου αναφέρω ότι έχουν πλημμυρίσει πολλά σπίτια και καταστήματα, δεκάδες οι κλήσεις στην πυροσβεστική υπηρεσία για άντληση υδάτων. Μέχρι στιγμής, από ό,τι μας είπαν, έχουν καταγραφεί 51 κλήσεις στην πυροσβεστική υπηρεσία. Η κυκλοφορία διακόπηκε σε πολλά σημεία του Εθνικού Επαρχιακού Δικτύου, καθώς νερά από χυμάρους πλημμύρισαν το οδόστρωμα. Θα σας αναφέρω κάποιες περιοχές. Ναι. Στην Εθνική Οδό στο ύψος της Ερμίτσας, κοντά στο Καινούργιο, στην Επαρχιακή Οδό Αγρινίου Εμπεσού, στα Διαμαντέικα, αλλά και στον δρόμο προς Σκουτερά, η κυκλοφορία των οχημάτων ήταν σχεδόν αδύνατη.
Υπάρχουν αναφορές για πλημμυρισμένα οικόπεδα και διάφορες ακόμα ιδιοκτησίες στην περιοχή της Λέσκας και στην περιοχή των δύο ρεμάτων. Να πούμε ότι η πυροσβεστική κλείστηκε επίσης για αντλήσεις νερών από σχολεία, ενώ υπήρξε και μια επιχείρηση για απεγκλωβισμό ατόμων από το ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο της περιοχής του Αγρινίου, καθώς φούσκωσε χύμαρος και τα νερά είχαν αποκλείσει το σχολείο. Ακόμα ο Δήμος Αγρινίου έθεσε σε λειτουργία και ειδική τηλεφωνική γραμμή όπου θα μπορούν να καταγράφονται προβλήματα από την έντονη κακοκαιρία. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω Μαρία, να ευχηθούμε να τελειώσει εδώ η ταλαιπωρία για τους κατοίκους του Αγρινίου και της ευρύτερης περιοχής. Καλό βράδυ, κάλεσμα, αλλάζουμε τώρα θέμα κυρίες και κύριοι και κλίμα, κάλεσμα στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να μην καταθέσουν βαθμολογία για το πρώτο τετράμινο, απευθύνουν τα μέλη της ΕΛΜΕΑ ΧΑΙΑ. Σχεδόν τρεις μήνες οι μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση με λίγα ή καθόλου διαγωνίσματα, γι' αυτό και είναι δύσκολο να διαμορφώσουν μια συνολική εικόνα για τους μαθητές τους. Όσο για το άνοιγμα των σχολείων τη Δευτέρα, καλούν το Υπουργείο, έστω και την τελευταία στιγμή, να λάβει μέτρα για μικρότερα τμήματα ή εκ περιτροπής διδασκαλία, ώστε να επιστρέψουν με ασφάλεια στις αίθουσες εκπαιδευτικοί και μαθητές. Έχουν τρεις μήνες να κοιτάξουν τους μαθητές τους στα μάτια και καλούνται να παραδώσουν βαθμολογίες πρώτου τετραμήνου. Η συνδικαλιστική οργάνωση των καθηγητών γυμνασίων και λυκείων καλεί τους εκπαιδευτικούς να μην βαθμολογήσουν. Ναι, είναι η εποχή της λήξης του τετραμήνου. Τυπικά 20 Γενάρη τελειώνει το τετράμινο. Άρα λοιπόν εμείς καλούμαστε να βαθμολογήσουμε τους μαθητές. Επειδή θεωρούμε λοιπόν ότι όλο αυτό το διάστημα δεν έγινε μάθημα παρά μόνο τηλεμάθημα, τηλεκπαίδευση, έχουμε πει τις απόψεις μας, τις γνωρίζει η κοινωνία, τις γνωρίζει ο κόσμος στα σπίτια τους. Θεωρούμε λοιπόν ότι δεν έχουμε τα κατάλληλα στοιχεία, τα επαρκή στοιχεία, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε τους μαθητές. Θεωρούμε λοιπόν ότι το πιο σωστό είναι να μην βαθμολογηθούν οι μαθητές στο πρώτο τετράμινο, αλλά να βαθμολογηθούν στο δεύτερο τετράμινο και ο μέσος όρος να βγει από το δεύτερο τετράμινο. Επισημαίνουν ακόμα ότι στα διαδικτυακά μαθήματα, καθώς δεν υπήρξε μέρημνα για την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στην τηλεκπαίδευση, αρκετοί μαθητές δεν είχαν τη δυνατότητα. Κάποιοι αντιμετωπίζουν καθημερινά τεχνικά προβλήματα, ενώ μεγάλο ποσοστό αυτών παρακολουθεί από κινητή συσκευή. Εμείς αυτό που καλούμε το Υπουργείο και το λέμε για μία ακόμη φορά είναι σε πρώτη φάση να μας δώσει το δικαίωμα να κάνουμε την ύλη η οποία χάθηκε, τα παιδιά να μπορέσουν να πραγματικά να μάθουν. Θεωρούμε ότι ό,τι έχει γίνει αυτό το διάστημα σε μεγάλο βαθμό δεν καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών. Μιλάμε για δύο χαμένες ουσιαστικά χρονιές, μιλάμε για πάρα πολλά προβλήματα. Θεωρούμε ότι το να έρθουμε να βαθμολογήσουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα και σαν όλα να είναι φυσιολογικά δεν καλύπτει την πραγματικότητα. Στο μεταξύ, την Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου ανοίγουν τα σχολεία. Η ΕΛΜΕ αναφέρει ότι δεν ελήφθησαν όλα τα απαιτούμενα μέτρα. Τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν, το θέλουμε και το λέμε εδώ και όλο το διάστημα, αλλά να ανοίξουν με κανόνες, με ασφάλεια, με αραίωση. Καλούμε έστω την τελευταία στιγμή το Υπουργείο, δεν ακούγεται καν αυτό το πράγμα, έστω και το εκ περιτροπής να συμβεί, τα σχολεία να ανοίξουν με αυτόν τον τρόπο. Το Υπουργείο δεν ακούει. Θεωρούμε ότι αν το έκανε αυτό θα παραδεχόταν το λάθος του, ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει το σχολείο με 25 και 27 μαθητές στο τμήμα. Άρα λοιπόν γι' αυτό λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Οι αποφάσεις ελήφθησαν χθες στη διάρκεια τηλεσυζήτησης των μελών της ΕΛΜΕ. Συγκλονισμένη παραμένει η Πάτρα από την δολοφονία του 28χρονου χθες το απόγευμα στον κόμβο Κουρτέση. Έχει συλληφθεί ένα άτομο, αναζητείται ο συνεργός του. Για όλες τις λεπτομέρειες αμέσως τώρα με την Ελένη Παρασκευοπούλου. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα εσύ κυρίες και κύριοι. Μετά το σοκαριστικό περιστατικό που είχαμε στην Πάτρα χθες στο κόμβο Κουρτέση και κατέληξε ένας 27χρονος, έχουμε μία συλληφθή ο φερόμενος ως συνεργός του δράσεως, ο οποίος και συνεχίζει από την ελληνική αστυνομία να αναζητείται και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα πως είναι πολύ κοντά στη σύλληψη του δράστη. Να πούμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που κατάφερε να συγκεντρώσει η τοπική ελληνική αστυνομία, συνολικά ενεπλάκησαν 6 άτομα στο όλο συμβάν. Ξεκίνησε από μία παρεξήγηση, φαίνεται να ξεκίνησε όλο αυτό. Ένα περιστατικό από την περιοχή του Ζαβλανίου. Υπήρξε στη συνέχεια ένα κυνηγητό
το οποίο κατέληξε στο κόμβο Κουρτέση. Δύο οχήματα και ένα μηχανάκι. Μιλάμε λοιπόν για 6 άτομα. Τα δύο άτομα βέβαια δεν φαίνεται να έχουν εμπλοκή στο συμβάν. Γίνεται η εμπλοκή των οχημάτων στον κόμβο Κουρτέση. Κατεβαίνουν από τα οχήματά τους. Υπάρχει πρώτα σοβαρό επεισόδιο και ακολουθεί η προτροπή ενός από τους εμπλεκόμενους, ο οποίος φωνάζει προς τον δράστη, πυροβόλησε τον. Ο 27χρονος δέχτηκε χτύπημα από σφαίρα στο κεφάλι και, όπως είπαμε χθες, ήδη από τις πρώτες ώρες που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ο νεαρός ήταν κλινικά νεκρός. Αυτό που με την είδηση που μεταδώσαμε χθες, Ελένη, μέσα από το δελτίο της τηλεόρασης του Best, να σε ευχαριστήσω για τις πληροφορίες. Καλό βράδυ. Ο αγώνας τώρα για καλύτερες εργασιακές συνθήκες και την επίλυση χρόνιων προβλημάτων συνεχίζεται από τους συνδικαλιστές πυροσβέστες. Η μάχη δεν σταματά για την δημιουργία δεύτερου πυροσβεστικού σταθμού, την αναπροσαρμογή και ενίσχυση σε μέσα και προσωπικό στην περιφέρεια της Ελλάδας. Ψηλά στην ατζέντα των διεκδικήσεων είναι και τα κτηριακά θέματα. Η μάχη των διεκδικήσεων για τους πυροσβέστες συνεχίζεται και φαίνεται πλέον πως η περιοχή είναι πολύ κοντά στο να αποκτήσει δεύτερο πυροσβεστικό σταθμό. Ο αγώνας για την αναπροσαρμογή και την ενίσχυση σε προσωπικό και μέσα στην περιφέρεια της Ελλάδος συνεχίζεται, αλλά και για το κτηριακό. Η δημιουργία νέου διοικητηρίου καθώς και η ανακατασκευή του ιδιόκτητου κτηρίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας επί της Ναβαρίνου και Μαξίμου. Και σε αυτή τη μάχη, ο αγώνας και η προσπάθειά μας είναι καθημερινή. Εδώ όλο το προηγούμενο διάστημα, όλα τα προηγούμενα χρόνια, κάθε φορά προσπαθούμε, αξιοποιώντας και κάνοντας παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα, με όλες μας τις δυνάμεις, σε συνδικαλιστικό επίπεδο, με τη συμμετοχή όλων των συναδέλφων, προκειμένου να λύσουμε διαχρονικά μεγάλα προβλήματα που απασχολούν το πυροσβεστικό σώμα και ιδιαίτερα την περιοχή μας. Δύο ζητήματα πολύ μεγάλα που απασχολούν το σώμα και την περιοχή μας. Το ένα είναι το κτηριακό, η στέγαση των πυροσβεστικών υπηρεσιών, και το άλλο μεγάλο θέμα που είναι σε εξέλιξη και τρέχει, ένα διαχρονικό αίτημα, ένα πάγιο αίτημα της Ένωσής μας, είναι η δημιουργία του δεύτερου πυροσβεστικού σταθμού στην πόλη της Πάτρας, στην τρίτη πόλη της Ελλάδας, στο τρίτο δήμο μεγαλύτερο της Ελλάδας, που ως γνωστόν δεν έχει δεύτερο μάχημο πυροσβεστικό σταθμό. Άρα λοιπόν είναι ένα πάγιο αίτημά μας. Είμαστε πολύ κοντά αυτή τη φορά, οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί έχουμε εστιάσει όλες μας τις δυνάμεις και εκεί μάλλον, για να φέρουμε εις πέρας και να λύσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα, με αποτέλεσμα να αναβαθμιστεί σε άρτιο επίπεδο η πυρασφάλεια και η πυροπροστασία όχι μόνο του Δήμου μας, της περιοχής μας, του νομού μας, αλλά γενικότερα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, αλλά και εν γέννη του πυροσβεστικού σώματος. Ταυτόχρονα με την δημιουργία του δεύτερου σταθμού ζητάμε παράλληλα και αναπροσαρμογή, αύξηση δηλαδή της οργανικής δύναμης των υπηρεσιών, όχι μόνο σε επίπεδο νομού αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας, η οποία οργανική δύναμη πλέον θα πρέπει να είναι συνυφασμένη, είναι απαραίτητο με τα νέα δεδομένα της σημερινής εποχής. Να προσαρμοστεί η δύναμη στις σημερινές πραγματικές ανάγκες της κάθε περιοχής, της περιοχής μας γενικότερα και της ανάγκης της χώρας μας σε σχέση με το αντικείμενο το οποίο έχει διευρυνθεί περαιτέρω του πυροσβεστικού σώματος. Ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Δυτικής Ελλάδος και Ιων Ιωνίσων αναφέρει πως οι ίδιοι θα συνεχίσουν να παλεύουν και να διεκδικούν. Σύντομα αναμένουμε εξελίξεις. Όπως είπα, παραβαίνουμε σε όλα τα επίπεδα. Πρόσφατα είχαμε μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Φαρμάκη, για αυτά τα δύο θέματα, για τη δημιουργία του δεύτερου πυροσβεστικού σταθμού και την αναπροσαρμογή της δύναμης σε επίπεδο νομού και επίπεδο περιφέρειας, ενίσχυση των πυροσβεστικών υπηρεσιών, και για το νέο ΕΣΠΑ, δηλαδή αυτοκίνητα και εξοπλισμό, το νέο ΕΣΠΑ που θα τρέξει 21-27, αλλά βέβαια και κτηριακές εγκαταστάσεις, όπως προείπαμε. Άρα λοιπόν πιέζουμε, τρέχουμε τις διαδικασίες και τις ενεργείες μας σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να δοθούν λύσεις στα πολύ μεγάλα και σημαντικά προβλήματα που απασχολούν το πυροσβεστικό σώμα και την περιοχή μας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.